Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλό απόγευμα εύχομαι σε όλους. Εκπομπή Beep Beep, εκπομπή για το αυτοκίνητο και όχι μόνο, εδώ πέρα στην διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας, Βασίλης Αρυμπαλίδης στα μικρόφωνα και στις κάμερες, Δημήτρης Δήμας στην κονσόλα και στα κουμπάκια του ήχου και των εικόνων και όλα αυτά. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή, γιατί είναι αρκετά τα θέματα τα οποία θα σας δείξουμε και θα συζητήσουμε και φυσικά θα σχολιάσουμε. Πάμε να αρχίσουμε με τις φωτογραφίες. Και έχω μία φωτογραφία πάρα πολύ δυνατή και θα καταλάβετε γιατί το λέω αυτό. Θα τη δείξουμε τώρα αμέσως και τα συμπεράσματα δικά σας. Άντε και δικά μας τα έλεγα. Τώρα το μάθε να παρκάρεις μία αλφα λάμδα θα το πω. Και του άφησαν και ένα προφυλακτικό έτσι για να μην διαιωνιστεί το είδος του συγκεκριμένου οδηγού, ο οποίος προφανώς αφήνει το αυτοκίνητό του πάνω στο πεζοδρόμιο ή όπου βρει για να κάνει αυτό τη δουλειά του και όχι να το παρκάρει το αυτοκίνητο τέλος πάντων εκεί που θα έπρεπε. Πολύ ωραία η παρατήρηση για να πούμε και την αλήθεια. Το δείχνουμε στην επόμενη φωτογραφία. Έχουμε διάφορες εικόνες, θα σας τις δείξουμε τώρα από διάφορα θέματα και θα σας εξηγούμε τι είναι η κάθε εικόνα. Εδώ τώρα βλέπουμε ένα λογότυπο. Λογότυπο αυτοκίνητο του 2014, γιατί φέτος συγκεκριμένα στις αρχές Δεκεμβρίου, φίλες και φίλοι, θα ψηφίσουν έτσι μια μερίδα δημοσιογράφων που ασχολείται με τον ειδικό τύπο, συγκεκριμένα με το αυτοκίνητο. Ποιο θα είναι το αυτοκίνητο της, το ελληνικό αυτοκίνητο της Ελλάδας για το 2014. Θα σας πω τώρα γιατί σας το δείχνω. Γιατί η συγκεκριμένη ομάδα, η επικεφαλής κυρίως του θεσμού αυτού, γιατί είναι γύρω στους 15 δημοσιογράφους, έκανε μια γκάφα. Τη διαβάσετε στο Zoogla.gr. Έστειλε μία πρώτη δεκάδα των αυτοκινήτων που ήταν υποψήφια για να κερδίσουν τον τίτλο, αλλά μετά από 4 μέρες άλλαξε αυτή τη δεκάδα γιατί είχαν ξεχάσει να συμπεριλάβουν ένα αυτοκίνητο μέσα. Απίστευτο και όμως ελληνικό. Ακόμα φίλες και φίλοι, τέτοια πράγματα γίνονται στην Ελλάδα. Πάμε τώρα σε επόμενες φωτογραφίες και βλέπουμε τώρα εδώ ένα μοντέλο. Αν μπορείτε να το παρατηρήσετε καλά, είναι ένα μοντέλο της Honda, φίλες και φίλοι, και σύμφωνα με την Ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία. Πολύ σύντομα θα υπάρξει, θα περάσει μάλλον την γραμμή παραγωγής ένα νέο μοντέλο της μάρκας, ένα νέο μικρό SUV για να μπορούν επιτέλους να το αποκτήσουν οι περισσότεροι. Το βλέπουμε αυτή τη στιγμή πώς θα είναι, γιατί η Honda έχει δώσει και εικόνες. Εδώ βλέπουμε το εσωτερικό δεξιοτήμωνο, όπως μπορείτε να καταλάβετε, η Ιαπωνική η φίρμα άλλωστε. Και πάμε τώρα και από σε άλλο ένα τρελό και παλαβό των ελληνικών δρόμων. Για δείτε εδώ τώρα, βλέπουμε ένα pick-up αυτοκίνητο, pick-up όχημα καλύτερα θα μπορούσαμε να το πούμε, όπου ανήκει σε κάποιον δήμο προφανώς. Έχουν βάλει οι αθεόφοβοι, οδηγός και συνοδηγός, τον τρίτο της παρέας στην καρότσα του αυτοκίνητου. Τον βλέπετε, είναι ο κύριος με το κίτρινο μπλουζάκι. Όχι, δεν είμαι εγώ που φοράω και σήμερα κίτρινο μπλουζάκι, έτσι μην παρεξηγηθούμε. Το βλέπετε, έχουμε και τις φωτογραφίες. Πάμε να δούμε και την επόμενη εικόνα. Και αυτή την εικόνα τη βλέπουμε στο δρόμο αυτό, που ο δρόμος αυτός είναι η Λεωφόρο και Βυσσίας. Ένας δρόμος όπου τα οχήματα αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Και δείτε αυτό το οποίο τι να σχολιάσουμε τώρα. Και αναρωτιέμαι πραγματικά, σε μια τέτοια περίπτωση, αν η τροχιά σταματήσει, θα βεβαιώσει η κλίση ή δεν θα βεβαιώσει η κλίση. Πάντως κάτι σίγουρα πρέπει να γίνει, για να μην βλέπουμε αυτές τις άθλιες πραγματικά εικόνες στους ελληνικούς δρόμους και τα σχολιάζουμε κι εμείς και γενικότερα κάνουν κακό σε όλους όσους επισκέπτονται τη χώρα μας. Πάμε σε επόμενες φωτογραφίες, έχουμε και άλλες εικόνες να σας δείξουμε πριν περάσουμε στα βίντεο. Εδώ τώρα, θα αρρωστήσετε τώρα, θα αρρωστήσετε, ξέρω τι βλέπουμε όσοι πιστοί προσέλθετε, γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε είναι η νέα γενιά του Subaru Impreza, φίλες και φίλοι. Ναι, Subaru Impreza WRX, το οποίο αυτό είναι το εσωτερικό του, με κινητήρα turbo, 268 άλογα, η νέα γενιά, και επιτέλους οι πρώτες φωτογραφίες κάνουν το γύρο του κόσμου, το γύρο του διαδικτύου. Τις βλέπετε κι εσείς αυτή τη στιγμή. Έτσι, πιο αγριεμένο το αυτοκίνητο, πιο αγριεμένο και πιο σύγχρονο. Εδώ είναι μια εικόνα που νομίζω όλοι λίγο πολύ λατρεύουν. Ο κινητήρας θα έχει χωρητικότητα 2 λίτρα, 0-100 μόνο θα σας πω, 5,4 δευτερόλεπτα. Τώρα αυτό το αυτοκίνητο θα έχει τελική ταχύτητα γύρω στα 250 με 260 χιλιόμετρα την ώρα. Καθόλου άσχημα, το ζητούμενο είναι οι ροπές. Αν σας πω και το νούμερο της ροπής, 349 νιουτόμετρα ροπής.
καθόλου άσχημα. Δείτε εδώ πέρα, νομίζω ότι πολλοί θα θέλετε να το βλέπετε και στο χώμα, ή μάλλον θα έλεγα να το οδηγείτε και στο χώμα. Αυτά όσον αφορά τη Subaru και όλα αυτά τα οποία είδαμε προηγουμένως. Θα ξεκινήσω με τα βίντεο. Έγινε, φίλες και φίλοι, στο Los Angeles η παγκόσμια παρουσίαση του πολύ συζητημένου, είτε το θέλουμε είτε όχι. Πάντως είναι σίγουρα ένα μοντέλο που όλοι θα ήθελαν να αγοράσουν. Τώρα πόσοι θα μπορέσουν στην Ελλάδα. Πριν από μερικά χρόνια θα έκαναν ουρές στην κυριολεξία για να το αποκτήσουν. Porsche Macan. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στο μικρό, βάλτε το εισαγωγικά μικρό, αν το συγκρίνουμε φυσικά με την Cayenne, στο μικρό SUV της Porsche, όπου η μάρκα έδωσε και το πρώτο βίντεο, επίσημο βίντεο, σοβαρό βίντεο, όχι βίντεο από δοκιμές και όλα αυτά τα οποία κάνουν δοκιμές εξέλιξης οι αυτοκινητομηχανίες. Το πρώτο βίντεο, το οποίο μπορούμε να πάρουμε μια δυνατή γεύση από το μοντέλο το οποίο θα κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2014. Δείτε. Είδατε, πήρατε μια γερή, έτσι ωραία γεύση από την Porsche Macan και πάμε στο αντίπαλο δέος. Ποιο είναι αυτό? BMW X4, X4, όπως θέλετε μπορείτε να την πείτε. Και πάμε να δούμε και το πρώτο βίντεο, έτσι μικρό, 30 δευτερόλεπτα περίπου, που έδωσε τη δημοσιότητα η συγκεκριμένη μάρκα. Ξέρω ποιο θα διαλέξετε, το ένα ή το άλλο, και τα δύο μιλάμε για εντυπωσιακά αυτοκίνητα. Όμως πιο εντυπωσιακό σας έχω τώρα. Αυτό το βίντεο που θα δούμε είναι νομίζω το top of the top, το top αυτοκίνητο. Είναι από τη μάρκα Mercedes AMG Vision. Δείτε και μετά θα σας πω τι, πώς και γιατί. Νομίζω ότι αυτό ήταν αυτοκίνητο, αλλά τώρα θα σας απογοητεύσω, διότι το συγκεκριμένο δεν θα κυκλοφορήσει, δεν θα περάσει τη γραμμή παραγωγής, άρα δεν θα το δούμε εδώ στους δρόμους, διότι κατασκευάστηκε για το Gran Turismo, για παιχνίδι στην κονσόλα PlayStation. Εντάξει, τα πρωτότυπα σαφώς είναι και τα καλύτερα, γιατί είναι αυτοκίνητα τα οποία νομίζω δεν τα βλέπουμε έτσι καθημερινά στους δρόμους. Σε αυτό ζητώ, τα λέμε πρωτότυπα, πρωτότυπα, εντυπωσιακά, επιβλητικά. Για να δούμε, ποτέ μη λες ποτέ, θα δείξει η συνέχεια, η συνέχεια. Η συνέχεια τώρα μας έρχεται με ένα βίντεο το οποίο θα το δούμε 2-3 φορές, 4-5, θα δούμε πότε θα το εμπεδώσουμε.
από την μάρκα Lamborghini. Lamborghini, φίλες και φίλοι, Gallardo, η οποία επί ελληνικού εδάφους, εδώ ακούστε αυτό το οποίο θα σας πω, έπιασε τα 398 χιλιόμετρα την ώρα και όχι μόνο τα έπιασε, το κατέγραψε και η κάμερα. Πάμε να δούμε το βίντεο και θα σας πω πού έγινε αυτό. Μισό λεπτό, εντάξει, να σας πω. Θα σας πω τι έγινε στο Τιμπάκι πριν από λίγες ημέρες σε αγώνα Dragster. Πού άλλο θα μπορούσε να καταγραφεί με κάμερα. Για πάμε να δούμε. Ό,τι προλάβουμε δηλαδή, ό,τι προλάβουμε. Έλα πάλι. Ό,τι καταλάβατε. Να το έχουμε βάλει. Άσε Δημήτρη να το δούμε. Άσε το δούμε να το επιδώσουμε. Δείτε, πραγματικά είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο... Παιδιά, τι γκάζιγεται με αυτά. Πώς ακούστηκε. Τρομακτικό βίντεο. Πάντως, πιο τρομακτικό θα είναι το βίντεο το οποίο ακολουθεί και μας δείχνει ένα μοντέλο της Honda, το Honda Insight. Προσπάθησαν να πετύχουν ρεκόρ με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, όμως δυστυχώς δεν τα κατάφεραν και αυτό διότι το αυτοκίνητο τούμπαρε όλα αυτά στην Αμερική. Δείτε το πραγματικά σοκαριστικό βίντεο. Θα σας πω μόνο ότι ο οδηγός δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Απίστευτο το συγκεκριμένο βίντεο, το απίστευτο όμως ήταν το γεγονός ότι ενώ είδαμε αυτό το τρομακτικό ατύχημα, ο οδηγός δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Γιατί δεν έπαθε απολύτως τίποτα? Διότι τηρούσε όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας. Είναι απλά τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Φοράς τη ζώνη, θα σωθείς. Φοράς το κράνος και τον ανάλογο εξοπλισμό, έχεις περισσότερες πιθανότητες να σωθείς από το να μην φοράς τίποτα ή φυσικά να μην φοράς τη ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητο. Τώρα, από το ένα τρομακτικό ατύχημα σας πάω σε ένα άλλο. Νομίζω ότι είναι από τα πιο σκληρά ατυχήματα με Ferrari που έχουμε δει. Συγκεκριμένα θα δούμε μία Ferrari 458 Ιταλία να διαλύεται στην κυριολεξία, να διαλύεται έχοντας χτυπήσει, όπως θέλετε, έχοντας τρακάρει, έχοντας συγκρουστεί με τον προστατευτικό τοίχο από λάστιχα σε μία πίστα. Και σε αυτή την περίπτωση ο οδηγός δεν έπαθε σχεδόν τίποτα. Για δείτε εδώ τώρα, θα δούμε το βίντεο. Εδώ βλέπουμε τώρα διάφορα αυτοκίνητα της Ferrari από μια φετινή εκδήλωση με τα αυτοκίνητα της συγκεκριμένης φίρμας. Προφανώς κάποιοι ιδιοκτήτες συγκεντρώθηκαν. Εδώ τώρα δείτε τη σύγκρουση. Αν τώρα μπορεί ο Δημήτρης λίγο να το γυρίσει λίγο πίσω, όχι. Εδώ ακριβώς το συγκεκριμένο σημείο να δούμε, μάλλον να ξαναδούμε την τρομακτική σύγκρουση. Δείτε εδώ, δεν έχει μείνει τίποτα. Αυτό προηγουμένως πριν από λίγα λεπτά, τώρα πριν από λίγα λεπτά, αυτό έγινε το Μάρτιο φέτος. Αλλά φανταστείτε ότι ήταν ένα σούπερ καρ. Τώρα είναι μια σούπερ άμορφη μάζα σιδερικών. Από την αρχή είναι το βίντεο. Ωραία, εδώ δείτε, τώρα για να το καταλάβετε. Πώς
Εδώ τώρα δείτε τον Τγκριτή στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης σας. Θα εμφανιστεί σε λίγο και με το που θα εμφανιστεί θα γίνει και η τρομακτική σύγκρουση. Να το τώρα, να εδώ βλέπετε. Δείτε, δείτε. Εντάξει, τώρα δείχνει κάποιες εικόνες όπου πήγαν να βγάλουν τον οδηγό και αυτός ο οδηγός δεν έπαθε τίποτα. Γιατί τα μέτρα ασφαλείας τα οποία είχε λάβει ήταν τα σωστά. Ήταν βάσει προδιαγραφών, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Τώρα, πάμε σε κάτι άλλο λίγο. Αυτό θα έλεγα τρελό και παλαβό είναι, γιατί το να δεις μία Lamborghini στο δρόμο σίγουρα θα σου κεντρήσει το ενδιαφέρον. Το να δεις όμως μία αρκούδα μέσα σε μία Lamborghini. Αυτό τώρα δεν νομίζω ότι το βλέπεις κάθε μέρα. Δείτε το σχετικό βίντεο και δείτε εδώ ο άνθρωπος τι τρελό έκανε και στο τέλος θα καταλάβετε και ενδιάμεσα θα καταλάβετε τι συνέβη. Hi guys, Uncle John. Before the video starts, I'd like to take this time and thank my new collab partners just in time. Εδώ είναι ο άνθρωπος εδώ που έχει κάνει το όλο σκηνικό με την Lamborghini και την αρκούδα. Και εδώ τώρα δείτε την τρέλα που υπάρχει. Εγώ τη Lamborghini θέλω, δεν θέλω την αρκούδα πάντα. It's a bear in the driver's seat. Oh, there's a bear. There is a bear. It's a baby bear. You can't have bears in California. I thought they were all jacking off over the car. I didn't. No, I don't care about the car. Look at the bear. Why is there a bear? Bet him. You bet him. Bet him. Bet him. Bet him. Bet him. Bet him. Yeah. Take a picture of them. Yeah, it is real. Look at that thing. Go, go, go. Go, go, go. Yeah, it is real. Τώρα τρελά και παλαβά συμβαίνουν όχι στους ελληνικούς δρόμους, καλώς στους ελληνικούς δρόμους είναι δεδομένο, αλλά γενικότερα παγκοσμίως. Αλλά η συγκεκριμένη αρκούδα ήταν ταριχευμένη και αυτή είναι η δουλειά που έκανε ο κύριος ο οποίος είδατε πριν από λίγα λεπτά στους δέκτες σας. Δηλαδή ταριχευμένη αρκούδα η οποία φαίνεται σαν ζωντανή. Τη βλέπεις και είδατε ο κόσμος πήγαινε κοντά, δεν το πίστευε αυτό το οποίο έβλεπε. Τώρα να σου πω την αλήθεια, και εμείς απαιτήχουμε. Καλά, καταρχήν μια Lamborghini να δεις στην Ελλάδα θα κάτσε τη χαζέψα. Κάτσε έτσι. Άμα δεις και μια αρκούδα μέσα στη Lamborghini, τότε δεν ξέρω τι θα κάνεις. Πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, θα σου πω και ένα περιστατικό. Το έχω γράψει και στο zoogla.gr για να δείτε την ελληνική πραγματικότητα. Τώρα ένα σκηνικό το οποίο μου συνέβη. Πήγαινα σε ένα. Οδηγούσα σε ένα μονόδρομο τέλος πάντων. Δεν μας ενδιαφέρει σε ποια περιοχή. Ξαφνικά εκεί που πήγαινα στο μονόδρομο, εμφανίζεται ένα αυτοκίνητο και βγαίνει μπροστά μου. Στο μονόδρομο τώρα. Ο οποίος αυτός ο μονόδρομος είναι γεμάτο αυτές τις απαγορευτικές πινακίδες. Όσοι δεν το ξέρετε, νομίζω πολλοί δεν την πειράζει, ξέρουν αυτές τις πινακίδες. Το κόκκινο με μια άσπρη γραμμούλα στη μέση. Τι κάνουν μια νιώστα κεραμίδια, λέμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, σταματάω. Λέω, το ξέρετε ότι ήταν μια κυρία μέσα. Κυρία, βάλτε εισαγωγικά τον κυρία. Γιατί θα να σου πω και την αλήθεια, από τις γυναίκες ακούς τα απίστευτα πράγματα. Λέω, το ξέρετε ότι πηγαίνετε ανάποδα. Μου λέει, το ξέρω. Και τι να κάνω, μου λέει, αφού εδώ πιο κάτω μένω. Α, τη λέω, ένα λόγο παραπάνω. Λέω, πηγαίνετε εδώ πιο κάτω, περάσει κανένα παιδί, το χτυπήστε.
και ακούω το εξής θεϊκό. Έλεος, μου λέει. Έλεος, αίμα έλεος. Τώρα, εκνευρισμένη κιόλας. Κάνεις το εξής. Τι βρίζεις. Χαλιέσαι. Δεν δίνεις σημασία. Εντάξει, εγώ επέλεξα το τρίτο να μην δώσω σημασία. Σηκώθηκα και έφυγα. Γιατί πραγματικά το να κινήσει, να θες να πας στη δουλειά σου και να σου πάνε τα νεύρα, γιατί κάποιοι πραγματικά δεν έχουν οδηγική παιδεία. Κάποιοι αντί να σου ζητήσουν και συγγνώμη, ζητούν και τα αρέστα. Και εκείνη την ώρα πραγματικά δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσεις. Κατεβαίνεις και βρίζεσαι ή χειροδικείς ή φεύγεις. Μάλλον φεύγεις. Αφού δεν μπορούμε εμείς από μόνοι μας, τελικά διαπιστώνουμε μέρα με την ημέρα ότι τον αστυνομικό τον θέλουμε πάνω από το κεφάλι μας. Όσο και να κατηγορούμε και να λέμε για την τροχαία, εισπρακτικά τα μέτρα. Μα η ίδια η κυρία, αν τη σταματούσε η τροχαία, θα το έπαιζε γλυκά ματάκια, κύριε αστυνομικέ μου, κύριε έτσι. Τα ξέρετε τώρα αυτά, ας πούμε, ή στρατηγέ μου που λέμε εμείς. Ή θα προσπαθήσουμε να κοιτάξουμε την κλίση. Δεν κοιτάζουμε το δάσος, κοιτάζουμε το δέντρο. Με αυτά και με αυτά όμως, η εκπομπή Beep Beep έφτασε στο τέλος της. Βασίλης Αρυμπαλίδης ήταν στα μικρόφωνα και στις κάμερες τηλεόρασης της Ζούγκλας. Ο Δημήτρης Δήμας είναι στην κονσόλα. Αλλά ο Δημήτρης θα παραμείνει στην κονσόλα γιατί ακολουθεί η Δήμητρα Μουγκοπέτρου με το «Ζήσε τη ζωή». Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Τα λέμε και πάλι την ερχόμενη Τρίτη, λίγο μετά τις 5.30. Γεια και χαρά!